Επειδή τώρα, κύριε Δανέλη, ναι, το καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολη η θέση σας, γιατί είστε στο ίδιο ψηφοδέλτιο και διεκδικείτε και την ίδια θέση. Με εσάς θα ξεκινήσω και περιμένω το σχόλιο σας. Αδικαιολόγητο. Αδικαιολόγητο. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Ξέρουμε πολύ καλά τι είναι ο Αμβρόσιος, ξέρουμε πολύ καλά τη μυσαλλοδοξία του. Εξάλλου είναι και ένας από τα ελάχιστα πρόσωπα και ο μόνος ιερωμένος που έχει καταδικαστεί με τον νόμο τον αντιρατσιστικό. Δεν νομίζω ότι για τέτοιες κινήσεις δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Και αδυνατό να αντιληφθώ πώς ο Παναγιώτης Κουρουμπλής έκανε αυτή την κίνηση. Καλά, ο κύριος Δανέλης να μην εκπλήσεται τόσο με την στάση του κύριου Κουρουμπλή και γενικώς του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί λίγα χρόνια πριν, δεν έχουν περάσει και τόσο από το 2015, ο Αμβρόσιος έλεγε «Γεια σου Τσίπρα Λεβέντη» και είχε ταχθεί ανοιχτά. Διαβάζω εδώ στο thepresident.gr. Για τον Αμβρόσιο. Στο thepresident.gr, αν μπείτε κύριε Δανέλη, διαβάστε. Είπε ο Τσίπρας με τα καλύτερα τον λόγια ο Αμβρόσιος, μιλούσε για τον Τσίπρα και έλεγε ότι στηρίζει ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, κάτι θα είχε καταλάβει λοιπόν, ΣΥΡΙΖΑ. Τότε δεν σας είχα ακούσει. ΣΥΡΙΖΑ. Καλά, εσείς ήταν και στο ΣΥΡΙΖΑ, τότε σας άλλο κόμμα. Δεν στηρίζει ΣΥΡΙΖΑ. Μετακινηθήκατε, μπορεί να πάτε σε ένα άλλο κόμμα αργότερα. Αλλά δηλαδή, σε κάθε περίπτωση. Ότι ο Αμβρόσιος ψήφισε το θέμα δεν είναι τι δήλωσε. Το είπε ο ίδιος. Γεια σου, Τσίπρα. Όχι μόνο ψήφισε το 2015. Αυτό δεν συνεπάγεται κιόλας. Ότι ο Τσίπρας το είπε καλό στον Αμβρόσιο. Δεν θυμάμαι τότε να λέει κανένα στο ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλουμε τον Αμβρόσιο. Λοιπόν, κύριε Δανέλη, το κόμμα το οποίο επιλέξατε να εκπροσωπήσετε σήμερα, δεν ξέρω αν θα το κάνετε και στο μέλλον, αλλά είναι ένα κόμμα το οποίο βολεύεται γενικώς με ό,τι να είναι. Τώρα μας βολεύει ο Αμβρόσιος, αύριο μας βολεύει ο Καμένος, μεθαύριο η Κουντουρά, παραμεθαύριο ο Δανέλης. Και γενικώς δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, αλλά ο Τσίπρας σας χρησιμοποιεί. Σας χρησιμοποιεί για λίγο, μετά σας πετάει. Τώρα αν εσείς θέλετε για λίγο καιρό, για λίγους μήνες, να πουλήσετε τις ιδέες σας, να ξεπουλήσετε τις αξίες σας, για να έχετε μια πιθανότητα να πάρετε μια θέση, μια καρέκλα στην Ευρωβουλή, είναι δικαίωμά σας. Είναι δικαίωμά σας. Πάντως δεν είναι ένα κόμμα το οποίο έχει, πιστεύω, το οποίο έχει σταθερές αξίες και το οποίο πορεύεται με αυτές τις αξίες και πολιτεύεται ζητώντας την ψήφο του ελληνικού λαού. Το κόμμα αυτό είχε τη στήριξη του Αμβροσίου. Άρα μην εκπλήσεστε, κύριε Δανέλη. Σε αυτό το κόμμα είστε και σε αυτό το κόμμα επιλέξατε να εκπροσωπήσετε στις εκλογές. Πρέπει να απαντήσει ο κύριος Δανέλης. Την έχετε πέσει δύο τώρα. Ο κύριος Κυρανάκης. Θα είμαστε τίμιοι στην κουβέντα. Ο κύριος Κυρανάκης με πολύ ευκολία διηγείται διάφορες ιστορίες. Ο καθένας μας έχει μια προϊστορία και ο καθένας μας είναι γνωστός αυτό τον μικρό τόπο. Έτσι. Οι ιδέες μου και οι αρχές μου ήταν πάντα στην ανοιωτική αριστερά. Δεν έφυγα από αυτό το χώρο, έτσι κι αλλιώς. Τώρα, από εκεί πέρα, όλα αυτά που λέτε για τη σχέση του ΣΥΡΙΖΑ με ιδέες ή με πρόσωπα όπως ο Αμβρόσιος, είναι αστείο, τουλάχιστον αστείο. Και αν ο Αμβρόσιος, γιατί είχε συγκεκριμένους λόγους τότε, να πει παλικάρι. Δείξτε το δημοσίευμα. Ο Τσίπρας τι λέει για τον Αμβρόσιο. Αυτό είναι το δημοσίευμα. Βεβαίως, μα δεν αμφισβητείται. Το θυμάμαι και εγώ που το είχε πει κάποτε. Το γιατί το είπε, τι σκοπιμότητες είχε ο Αμβρόσιος να το πει, είναι μια άλλη υπόθεση. Και δεν προκύπτει από αυτό ότι ποτέ ο ΣΥΡΙΖΑ φλέρταρε με τον Αμβρόσιο. Έχετε και μια βουλευτή να πει στο κόμμα σα, την κυρία Μεγαλοοικονόμου, που επίση λέει ότι ο Τσίπρας είναι λεβέντης. Δεν ξέρω. Με αυτήν συγκυβερνάτε κιόλα. Κοιτάξτε, εάν δείτε μεταξύ σα. Ενδιαφέρει το καλό αυτού του τόπου, τότε επί πολιτικής να μιλάτε. Ναι, με ενδιαφέρει, γι' αυτό θέλω να φύγει ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Δανέλη. Το ξέρω, γι' αυτό είναι θέλω το να φύγει ο ΣΥΡΙΖΑ και ό,τι εκπροσωπεί από τη μα χώρα. Αυτό είναι ο ρευασισμός σας ενδιαφέρει. Μα το παίζετε εδώ πέρα ηθικώς και μα λέτε για την πορεία σας. Όχι, δεν το παίζω. Η πορεία σας είναι μια συνεχής αλλαγή κομμάτων. Εσείς παίζετε. Είστε ένας γυρολόγος, ο οποίος έφυγε από ένα κόμμα, πήγε σε ένα άλλο για να βουλευτεί και ζήτησε από το ΣΥΡΙΖΑ να αλλάξει με νόμο και να φέρει τροπολογία για να πάρετε εσείς μια θέση στην Ευρωβουλή. Η απάντηση αυτό είναι, κύριε Δανέλη. Σταματήστε τώρα να ηθικολογείτε. Κύριε Γερανάκη, πρέπει να είστε ευπρεπείς όσο οφείλετε. Γιατί κακώς, με κακό τρόπο μπαίνετε στην πολιτική. Εντάξει, και η φιλοδοξία σας και η αλαζονία σας. Κύριε Γερανάκη, παρακαλώ. Δεν είναι η απάντηση. Επειδή το ήθος μου δεν μου επιτρέπει να μιλήσω όπως του πρέπει του κύριου Γερανάκη. Δεν ισχύει το δίκαιο του ΣΥΡΙΖΑ, γι' αυτό λοιπόν, κύριε Γερανάκη, σας είπα, είστε χθεσινός. Είστε χθεσινός. Μπράβο, άστε τον κόσμο εκεί που είναι. Είστε χθεσινός και δεν έχετε κανένα δικαίωμα να εκφράζεστε με τον τρόπο που εκφράζεστε. Και το ότι είναι ο καθένας μας και ποιος είναι γυρολόγος και ποιος είναι σταθερός στις απόψεις και στις αρχές του και τι έχει κάνει σε αυτόν τον τόπο είναι γνωστό επίσης. Αλλάζετε κόμματα συνεχώς. Τι θα κάνουμε τώρα.